να δώσει χαρακτήρα στους ποδοσφαιριστές μου. Για την εμφάνιση που κάναμε σε όλο το 90 λεπτό. Ένα πραγματικά δύσκολο παιχνίδι για μας. Όπως είπε και ο Μανώλης, ερχόμασταν από δύο αποτελέσματα που ήταν ανεπιτυχή για μας. Αλλά πιστεύω ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι δείξαμε τα στοιχεία αυτά που χρειάζεται ένα πραγματικό ντέρμπι. Θα ήταν δύο πάρα πολύ καλές ομάδες. Το ξέραμε όλη την εβδομάδα ότι το παιχνίδι θα πάει στη δύναμη και στο pressing από την πλευρά μας προς τους παίχτες του ΠΟΑ. Το καταφέραμε στον πρώτο ημίχρονο. Μπλοκάραμε ψηλά την ομάδα του ΠΟΑ και δεν δημιούργησε ευκαιρίες. Και σίγουρα ήμασταν καλύτεροι, πιστεύω, στον πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο και μετά τον τραυματισμό του Γιαννητσαρίδη, γιατί ο Βασίλης έπαιζε με θλάση στο δικέφαλο από το 30-30 λεπτό, χάσαμε λίγο, θα έλεγα, τα μαρκαρίσματα προς τους παίχτες του ΠΟΑ και ειδικά στα παιδιά που από εκεί ξεκινάει η επιθετική οργάνωση της ομάδας. Με αποτέλεσμα να αρχίζει ο ΠΟΑ να γίνεται πιο κινητικός και να μας δημιουργεί προβλήματα και σε ένα από αυτά, σε ένα στημένο, πέτυχε τον γκολ. Πιστεύω ότι η αντίδρασή μας ήταν γρήγορη, πετύχαμε την ισοφάριση και εν τέλει πιστεύω ότι αυτό το αποτέλεσμα είναι δίκαιο. Εύχομαι καλή πορεία στο Μανώλη, να εκπληρώσει τους στόχους στο ΠΟΑ και σε εμάς να πω ότι αν βλέπω έτσι την ομάδα, αυτή η ομάδα δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Ευχαριστώ.